Και τώρα για τον άντρα σας. Πόσο καιρό είναι άνεργος? Ένας Θεός ξέρει. Θα σας παρακαλέσω να είστε πιο συνεργάσιμοι στις ερωτήσεις, στις απαντήσεις σας. Είναι από... ναι, από το 1930 που τον απολύσανε. Και από τότε είναι άνεργος. Εδώ και 8-9 χρόνια. 8-9 χρόνια. Δεν υπάρχουν δουλειές. Μήπως κρίθηκε ανίκανος για εργασία? Θέλω να πω πως ο σύζυγός σας έπαθε κάτι. Το μυαλό του έπαθε. Δεν μπορούσε να θυμηθεί τίποτα. Μάλιστα. Βλάβη στον εγκέφαλο. Τώρα, έχει υποβληθεί σε θεραπεία όλο αυτό το διάστημα, κυρία Ποτσότη? Ναι. Συνέχεια μπαίνω βγαίνει. Στο νοσοκομείο? Ναι. Στο κρατικό ψυχιατρείο. Και τώρα πού είναι? Στο κρατικό ψυχιατρείο. Μάλιστα. Το μυαλό του έχει πάθει. Και τώρα, η γη σας? Η γη μου? Ο Φρανκ και ο Τόνι έχουν φύγει. Κακά παιδιά οι δυο τους. Ο Τόνι στο Σικάγο, ο Φρανκ δεν ξέρω πού. Δεν ξέρω τίποτα για κανένα. Πού είναι, τι κάνουν, αν παντρευτήκανε, αν δουλεύουνε, τίποτα δεν ξέρω. Δηλαδή δεν μαθαίνετε νέα τους. Και τα άλλα παιδιά σας? Ο Λούτσιο και ο Σίλβα, τα μικρότερα, πάνε ακόμα σχολείο. Στο γυμνάσιο? Πάνε ακόμα σχολείο. Μάλιστα. Έχετε και μία κόρη? Ένα κορίτσι. Επίσης άνεργη? Όχι, δεν δουλεύει. Όνομα και ηλικία παρακαλώ. Όνομα Τίνα. Πόσο είναι? Γεννήθηκε μετά το τελευταίο αγόρι. Μόλις τέλειωσα με τα αγόρια, ήρθε το κορίτσι. Να πούμε 15 χρόνων. 15. Μάλιστα. Θα ήθελα να μιλήσω στην κόρη σας, κυρία Ποτσότη. Να της μιλήσετε? Ναι, πού είναι? Έτσι μέσα. Μπορώ να τη δω τώρα? Όχι. Μην πάτε μέσα. Δεν θέλει. Γιατί είναι άρρωστη? Δεν ξέρω τι είναι. Δεν θέλει κανένα στο δωμάτιο. Και δεν θέλει φως καθόλου μέσα στο δωμάτιο. Θέλει να είναι πάντα στο σκοτάδι. Στο σκοτάδι πάντα? Αλήθεια? Δηλαδή? Στο σκοτάδι. Θα σας παρακαλέσω να είστε πιο συνεργάσιμοι στις απαντήσεις σας. Τι είπατε? Έχει κάποια πάθηση το κορίτσι? Πάθηση? Όχι, δεν ξέρω. Κι όμως, μένει κλεισμένη σε ένα σκοτεινό δωμάτιο και δεν θέλει να δει κανέναν. Μάλιστα. Και αυτό δεν είναι καθόλου φυσιολογικό για ένα κορίτσι στην ηλικία της. Το καταλαβαίνετε αυτό? Όχι. Πόσο καιρό το κάνει αυτό? Πόσο καιρό, πόσο καιρό. Ναι. Ένας Θεός ξέρει. Πόσο καιρό μένει κλεισμένη σε αυτό το δωμάτιο? Μέρες, εβδομάδες, μήνες? Τι, κυρία Ποτσότη, υπάρχει χρόνος σε κάθε τι στη ζωή μας? Και ο χρόνος μετριέται με ρολόγια, με ρολόγια, με χρόνος. Καταλαβαίνετε τι σημαίνει χρόνος? Χρόνος. Ναι. Θέλω να μου ορίσετε το χρόνο που η κόρη σας είναι σε αυτή την κατάσταση. 6 μήνες. Και πώς άρχισε? Ανέμερα την πρωτοχρονιά. Δέχηκε εκείνο το βράδυ. Πρώτη φορά το έκανε. Και εγώ πήγα στο σπίτι του και βρήκα τη μάνα του και τη ρώτησα. Και μου είπε ότι είναι. Αλλά δεν ήθελε να τον ξαναενοχλήσουμε ούτε από το τηλέφωνο. Είπε ότι σε μερικές μέρες θα παντρευόταν μια Γερμανίδα και δεν ήθελε να τον ξαναενοχλήσω. Ποιος δεν ήθελε? Το αγόρι που τα είχαν. Μαξ τον λέγανε. Και λέτε πως η απογοήτευση από αυτό το αγόρι της προκάλεσε την κατάθλιψη? Τι? Τότε κλείστηκε στο σκοτεινό δωμάτιο. Λέτε ότι από αυτό άρχισε? Μπορεί, δεν ξέρω. Το πήρε τηλέφωνο από κάτω από το μπακάλικο και μετά ανέβηκε. Ήρθε στην κουζίνα και ζέστανε νερό. Είπε ότι του πόνεγε το στομάχι της. Φοβερή πόνη, είπε. Και έλεγε αλήθεια? Δεν ξέρω, μπορεί. Τέλος πάντων, ξάπλωσε γιατί πόνεγε και από τότε δεν ξανασηκώθηκε. Δηλαδή, από εκείνη την ημέρα κλείστηκε στο δωμάτιό της. Ναι. Από την πρωτοχρονιά, είπατε?
6 μήνες. 6 μήνες. Και δεν βγήκε ποτέ. Για να πάει στην τουαλέτα. Μόνο τότε βγαίνει. Όλο τον άλλο καιρό μένει εκεί μέσα. Και τι κάνει. Δεν ξέρω. Κάθεται εκεί, στο σκοτάδι. Μερικές φορές κάνει και φασαρία. Φασαρία. Κλαίει. Και λέει βρωμόλογα και κομπανάει τα χέρια του στον τοίχο και οι από πάνω παραπονιούνται. Αλλά συνήθως είναι ήσυχη. Μένει εκεί στο κρεβάτι. Και τι τρώει. Δεν τρώει κανονικά. Τρώει. Ό,τι της φέρνει εκείνος. Αυτός. Εκείνος. Ποιος. Α, εκείνος, κυρία Ποτσότη. Ο Μαξ. Ο Μαξ. Κυρία Ποτσότη, θέλετε να πείτε ότι επιτρέπετε ακόμα σε αυτό το αγόρι να βλέπει την κόρη σας. Ναι. Μα είπατε ότι παντρεύτηκε. Τη Γερμανίδα. Το σώμα του δεν μας ήθελε εμάς τους καθολικούς. Και έρχεται ακόμα εδώ, παντρεμένος, και βλέπει την κόρη σας. Δεν αφήνει κανέναν άλλο να πει. Μόνο το Μαξ. Αφήνει. Στο δωμάτιο που είναι κλεισμένη. Ναι. Ξέρει ότι είναι παντρεμένος, ε. Φυσικά το ξέρει. Πού να ξέρω τι ξέρει. Δεν ξέρω. Δεν μπορώ να σας πω κάτι που δεν ξέρω. Μπαίνει στο δωμάτιο του κοριτσιού. Και τι λένε. Λένε τίποτα. Δεν λένε τίποτα. Δηλαδή θέλετε να πείτε ότι δεν μιλάνε. Συγγνώμη, να στρώσω το τραπέζι. Και τότε τι κάνουν εκεί μέσα, κυρία Ποτσότη. Δεν ξέρω. Είναι σκοτεινά. Δεν μπορώ να πω. Αυτός μπαίνει, κάθονται λίγη ώρα και βγαίνει. Μια στιγμή να καταλάβω. Ο νεαρός παντρεμένος, η κόρη σας σε αυτή την κατάσταση, του επιτρέπετε να έρχεται και να κλείνετε μαζί της στα σκοτάδια και δεν ξέρετε τι κάνουνε. Ναι, της αρέσει που έρχεται να τη δει. Και μετά δεν κάνει τόσο φασαρία, καταλαβαίνετε. Όταν αργεί να έρθει να τη δει, λίγες μέρες να περάσουν χωρίς να έρθει, γίνεται έξαλλη. Φωνές, ουρλιαχτά. Και δεν έχετε ξανακούσει τέτοια βρωμόλογα. Ή από πάνω, όλο παράπονα τότε. Αλλά όταν έρθουν όλα φτιάχνουν. Και τρώει ό,τι της φέρει αυτός. Είναι γι' αυτό μια βοήθεια, κυρία. Δεν τα φέρουμε εύκολα βόλτα σε αυτό το σπίτι. Αλλά ο Μαξ όλο και κάτι φέρνει. Μια φρατζόλα ψωμί, τυρί, μπορεί και λίγο καφέ. Είναι και αυτό μια βοήθεια. Υποθέτω, κυρία μου, πως ξέρετε ότι μπορεί να θεωρηθείτε υπεύθυνη γι' αυτό. Ποιο? Πόσο καιρό γίνεται, εννοώ με αυτό το νέο και την κόρη σας. Με το Μαξ, ένας Θεός ξέρει. Έχω την υποψία ότι αποφεύγετε συστηματικά να απαντάτε στις ερωτήσεις μου. Γι' αυτό δεν διευκολύνει καθόλου την κατάσταση. Η συνεργασία σας θα απλοποιούσε πολύ περισσότερο τα πράγματα. Μα μου λέτε ασυναρτησίες. Προσπαθώ να καταλάβω, αλλά δεν καταλαβαίνω. Νομίζω ότι δεν προσπαθείτε όσο πρέπει. Εάν πάψετε να τριγυρνάτε με αυτή τη σκούπα, εάν προσέξετε αυτά που σας ερωτώ, εάν προσπαθήσετε να μου δώσετε λογικές απαντήσεις, τα πράγματα θα πάνε καλύτερα. Και ρωτώ, πόσο καιρό είχαν σχέση αυτός ο Γερμανός και η κόρη σας. Όλο ερωτήσεις είσαστε, συνέχεια ερωτήσεις. Μια λόγια, πού να προλάβω, να σκεφτώ τι είναι σωστό και τι είναι λάθος. Η Τίνα και ο Μαξ, πόσο καιρό είχαν σχέση. Από το σχολείο, από τότε που πηγαίνανε στο σχολείο. Και όταν η κόρη σας αρρώστησε και κλείστηκε στα σκοτάδια, πότε ο νεαρός άρχισε να έρχεται στο δωμάτιο. Πριν 5-6 μήνες. Και ούτε εσείς, ούτε ο σύζυγός σας κάνατε κάτι για να μην έρχεται. Ο άντρας μου έχει βλάβη στον εγκέφαλο και εγώ έχω δουλειές να κάνω. Τα φέρνουμε βόλτα όσο καλύτερα μπορούμε. Ό,τι γίνεται είναι θέλημα Θεού. Τι είναι σωστό και τι είναι λάθος, δεν ξέρω. Εγώ αυτά ξέρω, αυτά σας λέω. Μάλιστα. Κυρία Ποτσότη, φοβάμαι πως η κόρη σας πρέπει να μεταφερθεί αλλού. Πού αλλού, δεν θέλει. Φοβάμαι πως δεν θα λάβουμε υπόψη την επιθυμία της, αλλά ούτε και τη δική σας. Έχετε αποδειχθεί παντελώς ανίκανοι να φροντίσετε το κορίτσι. Θα έλεγα μάλιστα πως την έχετε υποκινήσει στο παράπτωμά της. Δεν θα. Δεν την ξέρετε την Τίνα. Παλεύει, κλωτσάει. Τι να σας λέω τώρα. Αν δεν έρθει με το καλό, θα έρθει με το ζόρι. Μακάρι να έρθει. Δεν είναι καλό και για τα αγόρια έτσι που κάθεται εκεί μέσα ξεβράγονται. Ορίστε, κάθετε γυμνή. Ναι, τίποτα δεν φοράει.
Πρέπει οπωσδήποτε να μεταφερθεί αλλού και να μείνει υπό παρακολούθηση για πολύ καιρό. Να την πάρετε γρήγορα, γιατί αρχίζει να φαίνεται. Φαίνεται? Τι φαίνεται, κυρία Κοτσότη? Σε